Χαίρετε κυρίες, κύριοι, είναι μεσημέρι Τετάρτης και εμείς είμαστε εδώ ζωντανά μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Action για μια κουβέντα αποκλειστικά και μόνο με γυναίκες. Έχω καιρό να κάνω τέτοιες συζητήσεις, να έχω μόνο κυρίες εδώ προσκεκλημένες και έχει ενδιαφέρον πώς βλέπουν οι γυναίκες όλες τούτες τις μέρες έτσι όπως περνούν μέσα από τη ζωή μας και σαφώς όλο αυτό έχει να κάνει με την οικονομική κρίση, ποιες είναι οι απόψεις τους, πώς ουσιαστικά στέκονται απέναντι σε αυτό το τοπίο έτσι όπως έχει αυτό ουσιαστικά σκιαγραφηθεί μέσα από τις οικονομικές και τις πολιτικές εξελίξεις. Είναι κοντά μου η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πολιτευτής τώρα, η κυρία Θελερίτη, κυρία Μαρία Θελερίτη. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Είναι η φίλη μου, καλή μου φίλη, η οποία σαφώς ασχολείται με τα κοινά, καταγράφει την άποψή της, δεν δηλιάζει να την καταθέτει, η Μαγία Υφουριώτη. Καλώς ήρθατε, κυρία Φουγιώτη. Να μιλάμε στον ελληνικό ή στον πληθυντικό. Στον ελληνικό. Να μιλάμε στον ελληνικό, αφού λοιπόν μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα να το κάνουμε. Λοιπόν, σκεφτόμουν και έλεγα πώς μπορεί οι γυναίκες, οι οποίες έχουν άποψη και θέση, βέβαια η Μαρία Θελερίτη είναι πλέον, έχει εμπλακεί στην πολιτική, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, πώς βλέπουν τα πράγματα. Σίγουρα ο λόγος είναι πολιτικός σε ό,τι αφορά τη δική σου άποψη, αλλά από το άλλο κομμάτι, από εκεί και μετά, είσαι γυναίκα. Και ως γυναίκα τώρα θέλω να τοποθετηθείς και όχι ως πολιτικός αυτή τη στιγμή. Μέρες περνάμε δύσκολες και δεν είναι τώρα. Τώρα απλά αρχίζει και κορυφώνεται όλη αυτή η διαδικασία, το δράμα θα έλεγα. Πώς το βλέπεις? Ένα πρώτο σχόλιο, να ξεκινήσουμε έτσι. Νομίζω ότι οι γυναίκες βιώνουν την κρίση διπλά, όπως το λέμε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στις μέρες μας το φύλο έχει μια διαφορετική διάσταση ως προς την κρίση. Δηλαδή, λόγω της οι γυναίκες αυτή την περίοδο που δεν υπάρχουν δουλειές, που υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανεργίας, αντιλαμβανόμαστε και από το παρελθόν και από την ιστορία ότι πολλές φορές η κυρίαρχη κυβέρνηση και η κυρίαρχη τάξη, πολλές φορές και η ιδεολογία, θυμίζει στις γυναίκες πόσο καλές μητέρες πρέπει να είναι και πόσο καλά να φροντίζουν τα παιδιά τους. Ως εκ τούτου λοιπόν υπάρχει μία φημολογία περί επιστροφής στο σπίτι, ακριβώς λόγω ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανεργίας και οι γυναίκες, από ό,τι γνωρίζουμε, πλήττονται, είναι πολύ πιο υψηλότερο το ποσοστό από ό,τι είναι των ανδρών. Αυτό είναι το ένα. Άρα θα δούμε να ξαναβιώσουμε, αν θέλετε, πάλι τα σημεία εκείνα που τονίζουν πόσο καλή μητέρα πρέπει να είναι μια γυναίκα. Άρα επιστροφή στο σπίτι. Το ένα. Το δεύτερο είναι ότι επίσης ένα μεγάλο κομμάτι, αυτό που η γυναίκα θεωρούμε ότι είχε λίγο πολύ μετατεθεί σε άλλες γυναίκες, το κομμάτι λέει της οικιακής εργασίας, γιατί είναι εργασία η ενασχόληση με το σπίτι, αυτή τη στιγμή, λόγω ακριβώς το ότι υπάρχει μια μείωση του εισοδήματος στην οικογένεια, επανέρχεται πάλι στη γυναίκα, η οποία, αν θέλετε, μέσω του μισθού της, πλήρωνε δηλαδή συνήθως μια μετανάστρια ή μια άλλη γυναίκα και είχε το κομμάτι της ασχολίας στο σπίτι. Αυτό τώρα το ξανά παίρνει πάλι η γυναίκα, ακριβώς λόγω της έλλειψης χρημάτων και της μείωσης του οικογενειακού εισοδήματος. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι που πλήττεται πάρα πολύ η γυναίκα αυτή την περίοδο είναι αυτό που λέμε φύλαξη παιδιών και φροντίδα τρίτης ηλικίας. Αντιλαμβανόμαστε και γνωρίζουμε όλοι ότι την μείωση που έχει το εισόδημα, άρα δεν μπορεί να πληρώσει παιδικούς σταθμούς, άρα υπάρχει μια επιστροφή στο δημόσιο παιδικό σταθμό, όπου υπάρχει ένας περιορισμένος αριθμός παιδιών τα οποία δέχεται ο παιδικός σταθμός. Άρα και εκεί τίθεται ένα πάλι ζήτημα που σας έλεγα προηγούμενα, ποιος θα έχει τη φύλαξη του παιδιού, ας πούμε. Και το άλλο και τρίτης ηλικίας, με την κρίση οι δομές και τη συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους, αντιλαμβανόμαστε ότι οι κοινωνικές δομές περνάνε, δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε τον αριθμό που είχαμε, συρρυκνώνονται
και ως εκ τούτου δημιουργούν περισσότερα προβλήματα σε αυτό που λέμε απελευθέρωση της γυναίκας από την ενασχόληση της φροντίδας, δηλαδή παιδιών τρίτης ηλικίας και οικιακής εργασίας, με αποτέλεσμα να φορτώνεται πάρα πολύ περισσότερο πράγματα σε αυτή τη φάση της κρίσης. Μάλιστα. Άρα αυτό σημαίνει, και βάζω τελεία για να πάρει και το λέω βερμάγια, αυτό σημαίνει δηλαδή λιγότερο θα μπορούσε να ασχοληθεί η γυναίκα με την πολιτική, δηλαδή να έχει ένα πολιτικό ρόλο και με τα κοινά. Περιορίζεται δηλαδή ο χρόνος της στο να ασχοληθεί με πέρα από αυτά, με αυτό που λέμε πολιτική ή αν θέλετε ενασχόληση με τα κοινά. Ή και λίγους χρόνους ίσως και των εαυτών της. Αυτό πια δεν το συζητάμε. Ναι, δεν διαφωνώ με όσα είπε η Μαρία. Επειδή και εγώ βέβαια μιλάω με πάρα πολλές γυναίκες, η κρίση περνάει και από την κρισάρα της γυναίκας, όπως καταλαβαίνετε. Και αντιλαμβάνομαι και μέσα από τις δικές μου εμπειρίες ότι οι γυναίκες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ένα στάδιο και αναποφασιστικότητας και αγωνίας, διότι ειδικά οι μητέρες ανησυχούν πάρα πολύ για το μέλλον των παιδιών τους. Και πιστεύω ότι σε όλες τις γυναίκες μητέρες, εργαζόμενες ή μη, είναι αυτό που έχει τον πιο σημαντικό ρόλο αυτή τη στιγμή. Επομένως, αυτό που, για το οποίο μεριμνούν είναι να εξασφαλίσουν, είτε αυτό λέγεται ένα μικρό, μια μικρή βοήθεια για το σπίτι, ή να κάνουν πράγματα, ούτως ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Εγώ αυτό εισπράττω αυτή την εποχή. Από την άλλη όμως θα ήθελα να πω ότι οι γυναίκες φημίζονται πάντα για την ευρηματικότητά τους, δηλαδή έχω συγκεκριμένα συναντήσει γυναίκες αυτή την εποχή που έχουν βρει τρόπους να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην κρίση κάνοντας διάφορα πράγματα. Δηλαδή είτε αξιοποιώντας κάποιες ικανότητες που έχουν, είτε συνεργαζόμενες και σκεπτόμενες με άλλες γυναίκες ή και από το άλλο φύλο, δημιουργούν προϊόντα, υπηρεσίες που μπορούν να τις βοηθήσουν και αυτές και τους γύρω τους, ούτως ώστε να ανταπεξέλθουν στην κρίση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί δεν πρέπει να. Η γυναική επιχειρηματικότητα μπορεί να μην είναι σε μεγάλο ποσοστό, αλλά είναι πολύ, έχει ίσως μεγαλύτερη απόδοση από την ανδρική επιχειρηματικότητα, ως προς την αποτελεσματικότητά της. Γιατί η γυναίκα έχει ένα πρακτικό τρόπο να βλέπει τα πράγματα, έχει προσλαμβάνει πάρα πολλά στοιχεία από την καθημερινότητα, από την οικογένεια και μπορεί έτσι συνθέτοντάς τα να δημιουργήσει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά πράγματα. Επομένως, εγώ φαντάζομαι ότι μέσα σε αυτά που είπε η Μαρία, ότι θα περάσει ένα στάδιο όπου οι γυναίκες θα μείνουν λίγο στην ακινησία, αλλά και πάλι θα βρουν τους τρόπους να ανταπεξέλθουν, έχοντας αυτό το ρόλο και της μητέρας προστάτηδος και ας πούμε, του στηρίγματος στο σπίτι τους. Άρα λοιπόν ο ρόλος... Συγγνώμη, ναι, δεν μένει σε ακινησία, απλά για να το τονίσουμε αυτό νομίζω. Με την ανεργία εννοούσα. Ναι, όχι, ναι. Δηλαδή ακόμα και όταν μένουν άνεργες δεν μένουν σε ακινησία. Γιατί για παράδειγμα θα αδικήσουμε τις γυναίκες αν δεν πούμε ότι πρωταγωνιστούν στο κομμάτι της κοινωνικής αλληλεγγύης, δηλαδή στις μορφές... Να το πούμε έτσι, αυτό, ναι, βεβαίως. Και θα θέλαμε μετά να το αναπτύξουμε. Όπως επίσης θα ήταν άδικο να μην πούμε ότι οι γυναίκες ενώνονται σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν με πολύ καλύτερο τρόπο το πρόβλημα της επιβίωσης μέσα στην οικογένεια. Έτσι. Αυτό ακριβώς έχει το να κάνει. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή θα βρίσκουν συνέχεια τρόπους να μην αντιληφθούν τα παιδιά έτσι, τη μείωση του εισοδήματος και άρα το πρόβλημα που έχουν το καθημερινό της επιβίωση. Έτσι έρχεται λοιπόν αυτό ουσιαστικά να κουμπώσει με αυτό που είπε η Μάγια, ότι μέσα στον προβληματισμό και την ανησυχία για το μέλλον των παιδιών, αυτό τι σημαίνει, εξασφάλιση της καθημερινότητας μέσα από τη μείωση αυτού του εισοδήματος που σαφώς έχει πληγεί σε όλες τις οικογένειες, είτε δημιουργώντας τρόπους όπως ακόμα στην ίδια τη διατροφή, πράγματα που τα φτιάχνει πλέον μόνη της και με τα χέρια της. Όπως επίσης δουλειές που δεν έκανε μέχρι χθες, να τροποποιεί ρούχα, ρουχισμό, μεταποίηση, σωστά. Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι όσο και να περνάνε τα χρόνια, γιατί σαν η ζωή να κάνει ένα κύκλο, ερχόμαστε και ξανασυναντάμε πάλι τις γιαγιάδες μας, τις μητέρες μας,
Είτε αυτό γίνεται μέσα από μια αδικία που βιώνουμε, γιατί κάποιοι δεν περπάτησαν τα πράγματα καλά σε αυτόν τον τόπο και μας έφτασαν εκεί που μας έφτασαν, ξαναγυρίζουμε πάλι πίσω στην αφετηρία. Είναι κάπως έτσι? Η γυναίκα ξαναγυρίζει πάλι στην αφετηρία, έχοντας όμως ως όπλα ουσιαστικά τι? Όλο αυτό το οποίο έχει βιώσει σε εποχές καλές, σε εισαγωγικά. Γιατί έχουν περάσει και εποχές καλές. Κατά τη γνώμη μου, αυτό θα πρέπει δηλαδή να το αποφύγουμε. Με ποια έννοια? Να δούμε το καλό αυτής της ιστορίας και την αδυναμία που έχει αυτή η πρόταση. Λοιπόν, το καλό είναι ότι πραγματικά σε μια εποχή πολύ ευμάρειας κατανάλωσης, καταναλωτικού τρόπου ζωής, πολλά πράγματα που είχαν σχέση με το αξιακό σύστημα, αν θέλετε, τα παραμερίσαμε, με αποτέλεσμα να είναι η ζωή λιγότερο, όπως να πω, πιο ευκολημένη, αλλά χωρίς κάποια σημαντικά πράγματα που ομορφαίνουν την απλή καθημερινότητά μας. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, το ότι το τρώει κάποιος, το διατροφικό έχει πολύ μεγάλη σημασία, το ότι το ψωμί που τρώει δεν είναι το πλαστικό, αλλά είναι αυτό το ζυμωτό. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο, αν θέλουμε, χρέος και υποχρέωση της γυναίκας, όχι, έτσι, βέβαια. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να το υπομειστεί η γυναίκα αυτό. Θα πρέπει να το κάνει μόνο επειδή της αρέσει, να είναι δηλαδή με την έννοια ότι θέλει να το κάνει για να είναι ευχάριστο αυτό που κάνει στην οικογένεια ή για τον ίδιο της τον εαυτό. Από εκεί και πέρα, θα μπορούσε αυτή η σκέψη, αν θέλουμε, του να δούμε πίσω από το παρελθόν πράγματα που είναι πολύτιμα για τη ζωή μας και να τα αξιοποιήσουμε με έναν άλλο τρόπο, εναλλακτικό, θα μπορούσε να είναι και ένας νέος τρόπος επιχειρηματικότητας. Σαφώς. Που θα μπορούσε να δώσει ένα διέξοδο από την κρίση, στην Σαφώς. Κρίση αυτή. Ως τέτοιο θα μπορούσαμε να το εκλάβουμε και με την έννοια ότι οι γυναίκες θα μπορούσαν να δουν, επειδή είναι και πιο συλλογικές στη δράση τους, μια μορφή κοινωνικής ίσως επιχείρησης, μια μορφή, άλλη μορφή πιο συλλογική δράση. Έχουμε δει. Και έχουμε να έχει αποτέλεσμα με εισόδημα. Δηλαδή να φέρουν, ναι, να έχουν. Έχουμε τέτοια παραδείγματα, μπράβο, τα οποία υπάρχουν και στην περιοχή μας και στην Κορινθία, είτε μέσα από συλλόγους, είτε έτσι, μέσα από ομάδες, έτσι όπως λειτουργούν, εκμεταλλευόμενοι τα προϊόντα τα οποία έχουν ουσιαστικά και ο τόπος μας. Και έχουμε πολλά, δόξα τω Θεώ. Έτσι δεν είναι? Αρκεί να μπορέσουμε να τα οργανώσει σωστά η γυναίκα, να τα προωθήσει προς τα έξω και με χαμηλότερες τιμές και με οτιδήποτε, έτσι ώστε να μπορεί να συμβάλλει σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να συμβάλλει πιο επαναστατικά. Με ποια έννοια? Με την έννοια αμφισβήτησης ενός προτύπου ζωής και του καπιταλιστικού τρόπου, αν θέλετε, ζωής, και να δώσει ένα εναλλακτικό μοντέλο που είναι αυτό. Εκεί, κατά τη γνώμη μου, είναι πολιτική δράση. Γιατί και αυτό είναι πολιτική δράση. Πολιτική δράση δεν είναι μόνο να ασχολείσαι με την πολιτική. Δεν το συζητούμε. Πολιτική δράση είναι αυτό που κάνεις, που δηλαδή πραγματικά ανατρέπεις κάτι που είναι κυρίαρχο. Με αυτή την έννοια δίνω και το χρυσένα. Λοιπόν, θέλω να πω, εμείς έχουμε ανάγκη τώρα και στον πολιτικό βίο και στο κοινωνικό μας βίο, αυτό που χρειάζεται πάνω απ' όλα είναι η εξωστρέφεια. Εξωστρέφεια δηλαδή μια πορεία προς τα μπροστά σε όλους τους τομείς. Είτε αυτό είναι επιχειρηματικότητα, είτε είναι και στα προσωπικά μας, ακόμα και στις φιλίες μας κτλ. Ούτως ώστε να μπορέσουμε, όντας εξωστρεφείς και δει στο κομμάτι το οικονομικό, να μπορέσουμε να ξεφύγουμε, να φύγουμε λίγο από την κρίση, δημιουργώντας βέβαια πόρους, οι οποίοι δεν θα προέρχονται, και αυτό είναι μια σκέψη και εμπειρία μου, αν θέλετε. Δηλαδή, να μπορούμε να αντλήσουμε πόρους, όχι από τη χώρα μας, αλλά από το εξωτερικό. Η γυναίκα, επειδή είναι από φύση εξωστρεφής, κοινωνική, ευρηματική, πιστεύω ότι μπορεί να διαδραματίσει έναν σημαντικότατο ρόλο σε αυτό, είτε σαν σύμβουλος επιχειρήσεων, mm-hmm, είτε σαν συνδετικός κρίκος ομάδων που μπορούν να ασχοληθούν με αυτά, γιατί σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο εμείς έχουμε προϊόντα. Μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες, είτε αυτό είναι τουριστικό προϊόν, γεωργικό προϊόν, υπηρεσίες γενικότερα. Και επομένως πιστεύω ότι ο ρόλος της γυναίκας είναι πάρα πολύ σημαντικός ως προς αυτό. Και βέβαια θα έπρεπε να ξανασκεφτούν οι κύριοι άνδρες πολιτικοί να αξιοποιήσουν τις γυναίκες. Έτσι. Και για την πρακτικότητα, γιατί στην κατάσταση που φτάσαμε δεν έχουμε φτάσει τυχαία. Δηλαδή, όλα θέλουν ένα νοικοκύρεμα. Οι γυναίκες είμαστε νοικοκυρές και στο μυαλό, αλλά και στη δράση. Ευρηματικές, καινοτόμες και πολύ επαναστάτριες, αν χρειαστεί. Επομένως, θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη οι κύριοι πολιτικοί να αξιοποιήσουν τις γυναίκες και το δυναμικό τους σαν μια άλλη στάση ζωής, πολιτική στάση, και σαν έναν ορίζοντα καινούριο και για την κοινωνία που ζούμε.
και για το μέλλον των παιδιών μας. Δεν ξέρω κατά πόσο πολιτική, έτσι όπως μέχρι σήμερα λειτουργεί και κινείται, χρησιμοποιεί τη γυναίκα και τη βάζει σε αυτή τη διαδικασία. Και επειδή ζούμε εποχές που πολλά πράγματα αλλάζουν, ζούμε μέρες που γίνονται ούτως ή άλλως, γίνονται τομές, γίνονται ρήξεις, θα πρέπει αυτό να μπει μπροστά στην πρώτη γραμμή, θα λέγαμε, του να μπορέσει η γυναίκα πλέον μέσα από την πολιτική σε οποιαδήποτε δράση να μπει μπροστά και να προσφέρει. Είναι πολύ σημαντικό. Όμως το πολιτικό σύστημα είναι βολεμένο στο να μην έχει την γυναίκα σε αυτή τη διαδικασία, Μαρία. Συγγνώμη, μισό λεπτό ήθελα. Είναι ναι. Η πολιτική γένους τηλικού και το πολιτικό σύστημα. Αρσενικό δεν υπάρχει, ας πούμε, σε αυτά τα δύο που, τα οποία υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα και η πολιτική πράξη, η οποία είναι γένους τηλικού. Μπορεί... Όλα αυτά κυριαρχείται από άνδρες. Ναι, ωστόσο όμως μπορεί να ανατραπεί αυτό, γιατί η γυναίκα ουσιαστικά δεν έχει πάψει ποτέ να αγωνίζεται. Και αυτό ξεκινάει από τον πρώτο πυρήνα που λέγεται οικογένεια και αρχίζει και ξεδιπλώνεται και βγαίνει προς τα έξω. Έχουμε γυναίκες μαχήτριες και είναι πολλές και καλό θα ήταν να γίνουμε ακόμη περισσότερες, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι μια ευχή. Ναι, δεν θέλω μόνο το ευχές. Το ζήτημα είναι επειδή ακριβώς και εγώ δεν είμαι υπέρ των ευχών, το υπέρ λοιπόν, του απτού. Νομίζω ότι πρέπει να, για να πραγματικά οι γυναίκες να ασχοληθούν με την πολιτική και όχι μόνο να ασχοληθούν ούτε μέσω της ποσόστοσης, ας πούμε, που πραγματικά είναι ένα ευνοϊκό μέτρο που δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν οι γυναίκες στα κέντρα λήψης αποφάσεων, αλλά ουσιαστικά νομίζω ότι πρέπει να εξαλειφθούν οι διακρίσεις που υπάρχουν κατά των γυναικών. Αν λοιπόν δούμε ποιες είναι αυτές οι διακρίσεις που εμποδίζουν τη γυναίκα τελικά να είναι ισότιμη με τον άνδρα, γιατί πολλά πράγματα, αν θέλετε, και από αυτά που έλεγε προηγουμένως η Μάγια, δεν είναι μόνο ευθύνη των γυναικών, είναι και των ανδρών. Αν αυτό λοιπόν το συνειδητοποιήσουμε, και άρα εμείς που διαπαιδαγωγούμε τα παιδιά μας με έναν άλλο τρόπο, που πραγματικά να υπάρχει οπτική του φίλου μες στην οικογένεια, στον χώρο εργασία μας κτλ. Αυτό είναι το ένα. Και από την άλλη, τους αγώνες που κάνουμε οι ίδιες και από θέση ισχύως όταν λαμβάνουμε μία πολιτική θέση, αλλά και κατά τη γνώμη μέσα από το κίνημα, το φεμινιστικό κίνημα που πρέπει να αναπτυχθεί από τις γυναίκες, μπορούμε να το διεκδικήσουμε αυτό. Βεβαίως. Δεν μας το χαρίζει κανένας, μόνο μέσα από διεκδίκηση επιτυχάνεται. Σαφώς. Και επειδή η γυναίκα δεν είναι μόνο αυτό που όλο λέμε να αλλάξει τα πράγματα, είτε έχει να κάνει με την καθημερινότητα, της, η γυναίκα έχει και πολιτική άποψη απέναντι στα πράγματα. Θέλω λοιπόν να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τώρα την άποψή σας σχετικά με όλα αυτά τα οποία διαδραματίζονται. Θα μείνω σε σένα, Μαρία, διότι σαφώς πρέπει να μου πεις για αυτό το ολονύχτιο θρίλερ χωρίς τελική συμφωνία για την Ελλάδα, έτσι, και για τη νέα συνεδρίαση τη Δευτέρα. Τελικά, σαν καλά στρατιωτάκια, οι βουλευτές μας, η κυβέρνηση έκανε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει. Ουσιαστικά είπαμε ναι σε όλα. Από εκεί και μετά όμως έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία λέει έτσι είσαστε, θα δούμε. Πριν πούμε σε αυτό, θέλω να τονίσω κάτι, γιατί να μην παρεξηγηθώ στο προηγούμενο και κλείνω και πάω σε ό,τι αφορά το ρόλο της γυναίκας. Ναι. Για μένα, η οπτική του φύλου, δηλαδή η διάσταση του φύλου, το οποίο απελευθερώνει, αν θέλετε, τον άνθρωπο, γιατί αυτό είναι, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι μόνο στη γυναίκα. Μπορεί να το έχει και ο άνδρας. Ούτε σημαίνει ότι επειδή εγώ είμαι γυναίκα, ότι έχω την οπτική του φύλου. Και εξού και πάρα πολλές γυναίκες που έχουν ασχοληθεί με την πολιτική, ας πούμε, που έχω η Μέρκελ, για παράδειγμα, δεν σημαίνει ότι έχει την οπτική του φύλου. Έχει ακριβώς τον ίδιο πολιτικό λόγο όπως ένας άνδρας. Δεν υπάρχει διαφορά. Εντάξει, εκεί λοιπόν, το κομμάτι αυτό. Άρα λοιπόν δεν σημαίνει αυτό το ότι οι γυναίκες, για παράδειγμα, πάρετε παράδειγμα αιρετές γυναίκες στους Δήμους, για παράδειγμα. Η οπτική του φύλου δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να αγωνιστούμε είναι να αποκτήσουμε και οι γυναίκες και οι άνδρες την οπτική του φύλου για να μπορούμε να φέρουμε αυτό που λέμε την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Αυτό, τελεία. Ωραία. Πάμε τώρα στο θρύλερ. Πάμε να δούμε τα πολιτικά για τις εξελίξεις. Λοιπόν, τι μπορεί να πει κάποιος? Να πει μια συγκάλυψη του προβλήματος, η οποία κάθε μέρα που περνάμε πάμε από χειρότερη θέση, είναι χειρότερο από κάθε άλλη φορά? Τι να πούμε δηλαδή, να πούμε ότι τελικά όλο αυτό που λέγαμε ότι δεν υπάρχει λύση, ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο και ότι το ένα μνημόνιο φέρνει το άλλο που τα λέμε τώρα, τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι να σας πω τώρα, τα λέει από την αρχή της κατάστασης αυτή, από το, μετά το 2009. Αυτό πια επιβεβαιώνεται. Και αυτό που είναι, η επιτερό είναι ότι ξυνιστούσαμε όλη την τηλεόραση για να δούμε
τι, να δούμε τι, να δούμε ας πούμε μείωση επιτοκίων, θα, αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα μπορεί να συμβεί. Να δούμε αποπληρωμή του χρέους, επιμίκνηση δηλαδή εννοώ των αποπληρωμών. Και αυτό με τι, με μια θεματική αύξηση του ίδιου του ελληνικού χρέους. Είναι ερωτήματα που νομίζω ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να τα θέτει όταν βλέπει όλο αυτό που συμβαίνει γύρω του ή ακούει, αν θέλετε. Και το πιο τραγικό για μένα είναι ότι όλα αυτά, κάτω από μια έλλειψη, αν θέλετε, δημοκρατίας και εθνικής κυριαρχίας, που σημαίνει ειδικός λογαριασμός που θα αποφασίζει, θα ελέγχει τον προϋπολογισμό του κράτους και όχι μόνο του κράτους, αλλά και της αυτοδιοίκησης. Συγγνώμη, δηλαδή. Αυτό που είναι αντισταγματικό, γιατί η αυτοδιοίκηση είναι, δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, έχει άλλη λειτουργία, δεν έχει καμία λειτουργία με το κράτος. Και άλλους πόρους. Και έχει αυτονομία. Και ειδικά τώρα. Έχει άλλους πόρους. Δηλαδή, ειδικά τώρα. Η αυτονομία της αυτοδιοίκησης ως προς το κομμάτι αυτό, αν θέλετε, περνάει μέσα από το Σύνταγμα. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, βιώνουμε, πέρα από το οικονομικό, που δεν πρόκειται πραγματικά να μειωθεί το χρέος. Δεν πρόκειται, δηλαδή, πάλι με νέα μέτρα θα έχουμε. Και αυτή τη στιγμή, μάλιστα, σκέφτονται με ποιο τρόπο θα περάσουν και τα νέα μέτρα. Γιατί το τα περιμένουν νέα, αυτό. Έτσι, αυτή η αποπληρωμή, από ό,τι λέγεται, έτσι, λένε οι πληροφορίες. Θα φέρει νέα μέτρα, γιατί πού θα βρεθούν τα χρήματα. Δεν γίνεται να βρεθούν γιατί από και κάπου πού θα πάνε αυτά τα μέτρα, τα χρήματα τα οποία ουσιαστικά πού θα πάνε. Λοιπόν. Και βεβαίως, εδώ, αν ολοκλήρωσες, να βάλουμε και τη μάγια στη διαδικασία. Όχι, και θέλω λίγο να τονίσω μόνο αυτό ότι. Όλο αυτό το πράγμα τι σημαίνει, πολύ μειωμένο το εισόδημά μας, πάρα πολύ μειωμένο, υστερήσεις να διαγκώνονται μέρα με τη μέρα και αυτό που αργότερα κατά τη γνώμη μου, αυτά τα νέα μέτρα που δεν θα μπορούν να τα, η έλλειψη αυτή που θα βρεθούν τα χρήματα, με πολύ μικρές αντοχές πια και από τη γερμανική αν θέλετε κοινωνία, η οποία ας πούμε δεν μπορεί να αποδεχτεί κάθε φορά, αυτό τώρα που τις δίνουμε εμείς ως Ελλάδα, εν ώψη εκλογών. Δηλαδή, εν ώψη εκλογών θα έρθει μια Γερμανία να σου πει τι, ας πούμε, να δει πώς θα μειωθεί πάλι το δημόσιο χρέος της χώρας μας. Δεν το κάνει αυτό και το ξέρει. Και καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολο θα είναι αυτό. Η παράταση αυτή και γι' αυτό όλη αυτή η εργοπορία. Μάγια. Εγώ, η Μαρία τα είπε, όπως τα είπε από αυτή την πλευρά, εγώ θέλω να πω ότι και μπαίνω στη θέση του ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή. Ότι βρίσκεται στην κατάληξη μιας πορείας και ενός παιχνιδιού που εν μέρη συμμετείχε. Δηλαδή, οι υπερδανισμοί, οι παροχές, οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, όλο αυτό που βλέπαμε να γίνεται εμείς κάποιοι άλλοι και δεν ξέραμε πώς γινόταν, αυτό το πράγμα έφτασε στο τέλος του, έτσι, και βρίσκεται ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή, είναι σαν ναρκωμένος. Δηλαδή, εάν σε οποιονδήποτε άλλο λαό, πιστεύω, είχαν εφαρμοστεί τόσα μέτρα, οι φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί από συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και διευάλωτες, ενώ οι άλλοι που φροντίσανε είτε να τα έχουν στο εξωτερικό, είτε να τα έχουν κάνει ακίνητα, δεν ξέρω τι τα έχουν κάνει, είναι ακόμα στην ασφάλεια των κεκτημένων τους. Δηλαδή, εγώ έχω πολλές φορές αναρωτηθεί, έτσι, αυτός ο λαός τι περιμένει για να βγει και να ξεσπάσει. Αυτό μου είναι σαν απορία, δηλαδή, πραγματικά, γιατί ο καθένας μας λίγο πολύ, η Μαρία κάνει αυτό που κάνει, εγώ κάνω αυτό που κάνω, εσύ έχεις τη θέση σου στην πολιτική, αλλά αυτός ο άνθρωπος που είναι σήμερα στο τίποτα, χωρίς φάρμακα, χωρίς περίθαλψη, χωρίς σύνταξη. Τι περιμένει, να τον εκμεταλλευτούν κι άλλο, όπως γίνεται πολιτικά από άλλες παρατάξεις, γιατί και αυτό πρέπει να το πούμε. Αυτή την ανάγκη, αυτή τη στιγμή, εγώ θλίβομαι όταν βλέπω κόσμο να περιμένει στην ουρά για να πάρει τρόφιμα από πολιτικό κόμμα. Το θεωρώ, αν μη τι άλλο, αναξιοπρεπές, ότι θίγει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου πρώτα απ' όλα. Το ότι στέκεται όμως εκεί, πιστεύεις, Μάγια, γιατί έχει να κάνει με αυτό το οποίο λες, το ότι στέκεται όμως εκεί σημαίνει τι, ότι πλέον δεν έχει αξιοπρέπεια ο Έλληνας, ότι περνάει τόσο πολύ δύσκολα, είναι σε τόσο δύσκολη κατάσταση που δεν μπορεί καν να κάνει την επιλογή του, τι μπορεί να συμβαίνει από τα δύο. Είναι, κοιτάξτε, επειδή έχουμε μάθει, είναι μια συνήθεια αυτό, στο τζάμπα έμαθε πολλής κόσμος και είναι και κάτι που δίνεται δωρεάν. Όπως είναι ο Τζάμπας με το σλόγγαν, έτσι είναι και αυτό αυτή τη στιγμή. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι πραγματικά, γιατί ο άνθρωπος που έχει πραγματικά ανάγκη να ξέρετε ότι δεν θα εμφανιστεί εκεί.
Εγώ δεν το πιστεύω, δηλαδή, επειδή γνωρίζω και κάποιους ανθρώπους και ξέρω πώς λειτουργούν. Απλά είναι το βόλεμα πολλές φορές. Και θεωρώ ότι δεν υπάρχουν, τουλάχιστον βλέποντας τις εικόνες το της Κορίνθου, το οποίο λειτουργήσε ουσιαστικά. Και μόνο, της Κορίνθου και μόνο, είναι σαν να είχε γεμίσει μία λαϊκή αγορά με κόσμο. Αυτό δεν το πιστεύω, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν αναξιοπαθούντες. Το βόλεμα το οποίο ουσιαστικά μας οδήγησε εκεί, γιατί όλοι κάπου είπαμε ναι σε εκείνο το βόλεμα, γιατί ας βολευτώ εγώ και ας γίνονται από πίσω όσα να είναι, χωρίς να έχουμε ουσιαστικά σταθεί, συγγνώμη, κριτικά απέναντι σε αυτούς οι οποίοι κάνουν ό,τι κάνουν. Είναι έτσι, γιατί δείξαμε πολύ μεγάλη ανοχή και ως λαός, γιατί σε αυτή την κατάσταση φταίνε όλοι. Δεν φταίει νομίζω μόνο η μία πλευρά και όχι η άλλη, έχουμε όλες τις ευθύνες μας. Και το γεγονός ότι... Μόνο που δεν φταίμε το ίδιο. Ακριβώς. Ήθελα να το πω. Το γεγονός που είπες ότι γιατί δεν βγαίνει έξω στο δρόμο ο Έλληνας, το κατανοώ, αλλά ίσως επειδή πιστεύει ότι δεν φταίει τόσο όσο έφτιαξαν κάποιοι άλλοι αυτό που είπε η Μάγια. Και ίσως ακόμα, δεν ξέρω, θα μου το πείτε εσείς, να έχει ακόμα από θέματα εκείνης της υπομονής. Τι να περιμένει, τι να καρτερεί. Δεν είναι θέμα υπομονής για μένα. Υπομονής, όχι. Ναι, υπομονής, ναι. Αυτό λέω, δεν είναι θέμα. Να πω γιατί. Όλα αυτά τα χρόνια, όλο αυτό το πολιτικό σύστημα δούλεψε γι' αυτό. Δούλεψε για να δημιουργήσει ανθρώπους οι οποίοι δεν δρούν συλλογικά. Δούλεψε για να δημιουργήσει ανθρώπους που το ατομικό συμφέρον ήταν το α και το ω για τη ζωή τους. Δεν ανατρέπονται όλα αυτά από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλουμε λίγο ακόμα υπομονή να κάνουμε. Θέλει δουλειά αυτό το πράγμα για να ανατραπεί. Και απ' την άλλη, θέλει αυτός ο λαός να εμπιστευτεί ένα όραμα, σε ένα όραμα, κάπου να κουμπίσει κατά τη γνώμη. Και πραγματικά εδώ είναι το ότι πρέπει να δουλέψουμε. Ποιος το φέρνει το όραμα, αλήθεια. Αυτό το όραμα που πρέπει να εμπνεύσουμε, έχουμε ευθύνη και αυτό απέναντι στο λαό, να εμπνεύσουμε το όραμα του να μπορεί ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, ότι πραγματικά δεν είναι οι άνθρωποι που θα έρθουν στην εξουσία και έχουν μια διαφορετική ιδεολογία, αν θέλετε, και άλλο αξιακό σύστημα, που πιστεύουν ότι δεν πρέπει να υπάρχει εκμετάλλευση από άνθρωπο σε άνθρωπο και ούτω καθεξής, να μην πολυλογώ, δεν είναι το ίδιο. Και απ' την άλλη, ότι αν ο ίδιος δεν συμμετέχει σε όλα αυτά και δεν ελέγχει, δεν υπάρχει κοινωνικός έλεγχος, έτσι δεν μπορεί να ελέγχει καμία ηγεσία και κατά τη γνώμη μου έτσι αλλάζεις και δημιουργείς νέα ήθη στην πολιτική και στο πολιτικό σύστημα. Άρα λοιπόν δεν έχει ακόμα οριμότητα ο κόσμος, δεν είναι έτοιμος, και όπως είπατε και προηγούμενα ότι χρειάζεται να δημιουργηθεί το όραμα ίσως αυτό το οποίο πρεσβεύουν κάποιοι πολιτικοί οργανισμοί, γιατί το όραμα πολιτικοί οργανισμοί ουσιαστικά το πρεσβεύουν αυτή τη στιγμή, δεν έχει πείσει. Εγώ διαφωνώ για το όραμα. Δεν νομίζω ότι ο λαός χρειάζεται ένα όραμα. Αυτή. Τα οράματα και τα όνειρα τα έχει δει από τότε, από την Ελληνική Επανάσταση και μετά. Δεν νομίζω ότι αυτό έβγαλε κάπου με το όραμα του ενός και του άλλου. Ο καθένας χωριστά, πιστεύω, και από εμάς τους ίδιους, θα ξέρετε τι θέλει, να του πει κάποιος την αλήθεια. Να του πει ότι είσαι χρεωμένος τόσα για τόσα χρόνια, γιατί το όραμα είναι να του λες ότι ναι, την Τρίτη βγαίνουμε από την κρίση. Τη Δευτέρα παίρνουμε τη δόση και όλα καλά. Θέλω να πω. Ψευδαίσθηση. Είναι ψευδαίσθηση. Το όραμα λέει πώς θες να δημιουργήσεις ένα καινούριο κόσμο μέσα στην κρίση. Αυτό. Μα για πολλές περιπτώσεις έχουν υπάρξει οράματα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι στην πραγματικότητά μας. Και πώς, γιατί για να μιλάμε με πραγματικά δεδομένα και να ξέρει και ο καθένας από εμάς πώς μπορεί να συμβάλλει ή ποιο είναι το ποσοστό συμμετοχής του, είτε σε αυτό που λες εσύ όραμα, είτε σε αυτό που πρέπει να κάνει για να βγει η πατρίδα του από αυτή την κρίση. Ή σαν κοινωνία να βγούμε, γιατί έχουμε και κοινωνική κρίση, δεν είναι οικονομική. Έτσι. Η κρίση είναι η κρίση αξιών, είναι, το είναι κοινωνική θέμα κρίση. Που θα θίξουμε, λοιπόν, σαφώς. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειάζεται να του πει κάποιος την αλήθεια και να του πει ότι αυτή η κυρία εκεί που κατασπατάλησαν είτε ήταν φούσκες στα χρηματιστήρια. Είναι αυτός, αυτός και αυτός.
να τους δείξουν ότι κάποια στιγμή πρέπει κάποιοι να τιμωρηθούν και όχι να πηγαίνει αυτός που χρωστάει 300 ευρώ στη φυλακή και όλος να μένει απ' έξω. Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ο λαός λοιπόν πιστεύω, και είμαι, όχι πιστεύω γιατί έχω, το ακούω και το... Και είναι, πρέπει λοιπόν, θέλει να δει πώς θα αποδοθεί αυτή η δικαιοσύνη. Ποιος θα την αποδώσει αυτή τη δικαιοσύνη. Ποιος θα την αποδώσει αυτή. Ουσιαστικά... Οι κύριοι που είναι πάνω αυτή τη στιγμή δεν μπορούν, γιατί είναι και οι δύο μπλεγμένοι, οι τρεις. Ποιος θα αποδώσει λοιπόν είναι τη δικαιοσύνη. Είναι μπλεγμένοι σε αυτό το και δικαιώνα. Όταν έπρεπε ουσιαστικά να αποδοθεί η δικαιοσύνη, γιατί είναι νοπή η εντολή που έχει δώσει ο λαός, δεν δόθηκε. Και ένα άλλο που θέλω να συμπληρώσω. Εάν παρακολουθείτε το σύστημα διάβγεια, θα δείτε πώς φεύγουν τα κονδύλια. Εδώ λέμε ότι έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε για τους παιδικούς σταθμούς χρήματα. Δεν έχουμε για τα νοσοκομεία. Δεν έχουμε... Αν δείτε πού πηγαίνουν τα χρήματα των περιφερειών και των δήμων, θα πείτε ότι εμείς ζούμε στην Αμερική και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και φεύγουν προγράμματα. Και φεύγουν, όχι στα προγράμματα, μιλάω για τους πόρους των δήμων που φεύγουν σε έργα, εργάκια, σε μουμουέ, σε διαφημίσεις, σε σωματεία, σε από εδώ και από εκεί. Ναι, γιατί γίνεται. Γιατί λοιπόν, πρέπει να συντηρηθεί το σύστημα, κυρία Μουζάκη. Και ο πρώτος λειτουργεί όπως λειτουργεί ουσιαστικά όλο το πολιτικό πρέπει σύστημα. Πρέπει να συντηρηθεί το σύστημα. Έτσι. Για να ψηφίσει αύριο το ίδιο σύστημα. Γι' αυτό γίνεται αυτό. Άρα λοιπόν, τι λέμε, επανερχόμαστε στα ίδια, δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν έμαθε κανείς τίποτα, βέβαια. Ούτε από τις πρόσφατες εκλογές, ούτε από τις προηγούμενες, ούτε από τη δύσκολη κατάσταση. Δεν έμαθαν οι πολιτικοί, δεν έμαθαν οι ίδιοι πολίτες. Τελικά πότε θα έρθει εκείνο το πλήρωμα του χρόνου που θα πρέπει να μάθουν, κυρία Θελερίτη? Κατά τη γνώμη μου θα μάθουν αν και οι ίδιοι βγουν στους δρόμους και ασχοληθούν με αυτό που λέγεται πολιτική. Αν ήδη συμμετέχουν ενεργά, είτε στον χώρο εργασίας τους, μέσα από το χώρο εργασίας τους, μέσα από οποιοδήποτε μέσο μπορούν. Αλλά αυτό είναι το ένα κομμάτι, δηλαδή το σάπιο πολιτικό σύστημα, για μένα είναι το ένα κομμάτι και πραγματικά πρέπει να υπάρξει απονομή δικαιοσύνης. Απ' την άλλη όμως το να βγεις από την κρίση δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα αυτό, δεν είναι μόνο η κρίση της Ελλάδας, είναι ευρωπαϊκή και είναι και παγκόσμια. Ως εκ τούτου λοιπόν θα πρέπει να δούμε πέρα από το πώς, επειδή εμείς είμαστε πειραματόζωα και δεχόμαστε σε μεγαλύτερο βαθμό, άρα με ποιο τρόπο μπορούμε να ενωθούμε σήμερα μέσω μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας με την έννοια και πυρήνας με το ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από μια συμμαχία αριστερών δυνάμεων και πολιτικών άλλων δυνάμεων και με ένα ισχυρό, αν θέλουμε, μαζικό λαϊκό κίνημα. Οι συνεργασίες είναι δύσκολες. Βλέπουμε τα πρόσφατα αποτελέσματα και βλέπουμε εκείνες ουσιαστικά τις επαφές που πήγαν να γίνουν για να διαμορφωθεί μια κατάσταση όπου τελικά δεν βρέθηκε εκείνη η χρυσή τομή να μπορούν οι αριστερές δυνάμεις ουσιαστικά, αν πούμε έτσι, ότι μπορούν να επικαλούνται κάτι διαφορετικό για τον τόπο να το αλλάξουν. Και παραμένουμε στην ίδια κατάσταση. Οι αριστερές δυνάμεις, πραγματικά νομίζω, και ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε όσον αφορά το χρέος, όσον αφορά αν θέλετε το σάπιο πολιτικό σύστημα και ούτω καθεξής, και επιβεβαιώνεται καθημερινά νομίζω. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία που γινόταν χθες το βράδυ, νομίζω ότι τα είχαμε πει πριν από το 2009, από το που εγκλώθηκε η κρίση, ότι η κρίση δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Λέγαμε ότι είναι ευρωπαϊκή και ξεκινήσαμε και μάλιστα γελούσαν γι' αυτό το ότι, ότι λέγαμε ότι είναι ευρωπαϊκή η κρίση. Λέγαμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην Ευρωζώνη και να επαληθευτήκαμε και λέγαμε ότι υπάρχει και παγκόσμια κρίση. Και ακριβώς πάλι επανεθευτήκαμε. Δεν είναι τυχαίο τελικά ότι το Διεθνές Νομικό Ταμείο δεν μπορεί να τα βρει με τη Γερμανία. Δεν είναι μόνο οι εκλογές. Είναι και μια σειρά άλλα, αν θέλετε, πράγματα που κρύβονται από πίσω. Όπως για παράδειγμα είναι η Γερμανία πώς θέλει να είναι κυρίαρχη στην Ευρώπη μέσω των αναδυόμενων οικονομιών. Δηλαδή, αυτό είναι. Έτσι, δηλαδή είναι πράγματα που κατά τη γνώμη μου δεν είναι μόνο να λυθούν. Μπορούν να λυθούν σε εθνικό επίπεδο σε άλλη βάση, αλλά μαζί με τους λαούς Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή μιλάς και χτίζεις μια άλλη Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη που ήξερες δεν υφίσταται. Αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει και έχει δίκη όλες οι συνθήκες που έχεις υπογράψει έχουν αλλάξει στην κυριολεξία. Ναι. Άρα λοιπόν θες να δημιουργήσεις μια νέα Ευρώπη, μια Ευρώπη των λαών. Αν δεν το κάνεις, δεν σε ενδιαφέρει αυτή η Ευρωζώνη στο κάτω-κάτω της γραφής. Έτσι δεν είναι. Μάγια, θέλεις κάτι να συμπληρώσεις, θα πάρουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ναι, ήθελα να πω ότι ευτυχώς, κατά την άποψή μου, που δεν έπεσε στη λούμπα ο ΣΥΡΙΖΑ στην συγκυβέρνηση. Γιατί φανταστείτε τώρα, με όλα αυτά τα προσυμφωνημένα, κατά την άποψή μου,
ξέρετε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν υπόλογος στον ελληνικό, γιατί τα μέτρα θα επέρνονται, είτε το ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε όχι. Ωστόσο θα... όμως ο ΣΥΡΙΖΑ ότι λέει αυτή τη στιγμή Μάγια, ότι μέσα σε 100 ουσιαστικά μέρες θα αλλάξει όλο το σκηνικό. Άρα... Τι εννοείται, τι εννοείται. Ότι θα αλλάξει όλη η δομή. Αυτό ακούμε και το... Η δομή τι εννοείται. Όλο αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Θα το αλλάξει όλο αυτό το σκηνικό. Θα γίνει τελείως διαφορετική η κατάσταση. Δεν ξέρω αν εννοεί. Γιατί αυτό ουσιαστικά δεν έχει αποσαφινιστεί. Δεν το έχει πει κάποιος. Απλά το λέτε τα μέλη εσείς του ΣΥΡΙΖΑ ότι ναι, μέσα σε 100 μέρες θα αλλάξουμε τα πράγματα. Ακριβώς τι θα αλλάξει όμως δεν έχετε τοποθετηθεί. Θα αλλάξει το χρέος, θα αλλάξει η κοινωνία, θα αλλάξει η δομή. Το λέτε όμως, το επικαλείστε. Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν πρόκειται να υπάρχει αποπληρωμή του χρέους αυτού. Θα φορτωθούμε με νέο χρέος παρόλο ότι θα υπάρχει επιμήκυνση αυτής της αποπληρωμής. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Και αν κυβερνήσει αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνει. Εάν κυβερνήσει αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει. Γιατί το λέει πρώτο Μάγια, πράγμα. Καλός που δεν μπήκε στη διαδικασία. Ναι, δεν μπήκε, λέει, σε σχέση με μια συγκυβέρνηση. Λέει, μόνος του αν δεν μιλάμε για συγκυβέρνηση. Μόνος του αν το κάνει. Όχι, θα τα μπορεί να το κάνει. Τα ποσοστά και οι δημοσκοπήσεις δεν του δίνουν αυτή τη δυνατότητα μέχρι τώρα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα. Γιατί μιλάμε πάντα σε πραγματικά νούμερα. Κοιτάξτε, μετά από αυτά τα νέα μέτρα. Μετά από την εφαρμογή του τρίτου μνημονίου, νομίζω ότι θα έχουμε και πολιτικές ανακατατάξεις στη χώρα. Δεν νομίζω ότι τα πράγματα θα μείνουν το ίδιο. Αυτό και πιστεύω να μην εννοείται το θέμα του ανασχηματισμού της κυβέρνησης και όχι, αυτά. Όχι, δεν εννοούμε πολιτική ανακατάταξη. Που το περιμένουν, λες, και θα είναι μάνα εξ ουρανού. Άνθρωποι που οι οποίοι θα είναι με το άγχος επιβίωσης, θα αφήνουν, αν θέλετε, κόμματα και θα βρίσκονται σε άλλες τοποθετήσεις. Εντάξει, αυτό έχει συντελεστεί. Επανατοποθέτηση. Έχει γίνει. Θα γίνεται πολύ πιο έντονο. Αυτό δεν τι θα προσφέρει, δεν ξέρω. Πάντως για τις 100 μέρες, 100 μέρες έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Και γενικώς η κυκλοφορία αυτό το 100. Ήταν το πρόγραμμα, ρε παιδί. Ναι, το πρόγραμμα των 100 ημερών και υπάρχουν και οι πόλεμοι των 100 ημερών. Εντάξει. Θέλω να πω ότι δεν είναι και το ζητούμενο πάλι. Πόσες μέρες και να βάλει και τα προγράμματα πάντα μπορείς να παρεκκλίνεις γιατί εκτός συνθηκών παρεκκλίνεις. Αλλά χρειάζεται αυτή τη στιγμή η χώρα, χρειάζεται μια στιβαρή πολιτική θέση και όχι επαιτία. Όχι, δηλαδή, γιατί είναι και ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή εδώ. Εγώ προσωπικά σαν Ελληνίδα αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα με αυτές τις τη μη διαπραγμάτευση. Είτε εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ ή ΚΚΕ, είτε δίπλα, σαν Ελληνίδα μιλάω αυτή τη στιγμή. Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση της χώρας μου να εκπροσωπήσει και να διαπραγματευτεί για τον ελληνικό λαό, για τον οποίο δεν ευθύνεται τελικά για ό,τι του συμβαίνει. Το μεγάλο ποσοστό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υποταγμένη κυβέρνηση, ούτως ή άλλως όπως και ένα να το κάνουμε. Μένουμε εδώ με αυτό, παίρνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας. Είσαι άνεργος από επιχειρήσεις του κλάδου λιανικού εμπορίου, εμπορίας, διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων ή κατασκευών και δομικών υλικών? Ξεκίνα τώρα και άνοιξε νέους δρόμους μέσα από το πρόγραμμα συμβουλευτικής και επανακατάρτισης ανέργων Δεύτερη Ευκαιρία από την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων. 6.000 άνεργοι από όλη την Ελλάδα θα έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν στο πρόγραμμα επανακατάρτισης 280 ωρών, επιδοτούμενο με 5 ευρώ μεικτά ανά ώρα κατάρτισης. Τώρα είναι η ώρα να πάρεις το μέλλον στα χέρια σου. Δεύτερη Ευκαιρία. Μπες, μάθε και κάνε αίτηση στο www.δεύτερη-ευκαιρία-παύλα-ε-δ.gr ή στο www.ε-δ.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων, επενδύουμε στον άνθρωπο. Πάρε την ευκαιρία σου τώρα και έλα στην ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση.
Διεθνής Ένωσης Ασφάλειες Κοντογιαννάκη. Τώρα με νέα ελκυστικά εξάμεινα ασφάλιστρα. Γιόταχη επιβατικά από 112 ευρώ. Γιόταχη φορτηγά από 160 ευρώ. Γιόταχη φορτηγά αγροτικά από 95 ευρώ. Δημόσιας χρήσης φορτηγά από 388 ευρώ. Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται σωματικές βλάβες προς τρίτους 1 εκατομμύριο ευρώ. Υλικές ζημιές προς τρίτους 1 εκατομμύριο ευρώ. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα. Προστασία μπόνους μάλους έως 2 ζημιές ετησίως. Ζημιές εντός φυλασσόμενων χώρων και πλοίων. Προσωπικό ατύχημα οδηγού ιδιοκτήτη ή νομική προστασία. Φροντίδα ατυχήματος. Ρημούλκηση οχήματος, συνέπεια τροχαίου ατυχήματος. Δωρεάν πράσινη κάρτα. Διεθνής Ένωσης Ασφάλειες Κοντογιαννάκη. Εθνικής Ανεξαρτησίας 23 στην Κόρινθο. Τηλέφωνα 27410 22800 και 22436. Ασφάλεια δοκιμασμένη στο χρόνο. Το Μεντιτερανέ επέστρεψε και ετοίμασε κάτι πραγματικά μεγάλο για εσάς. Το μενού του 7. Ή με απλά λόγια, μπορείτε να φάτε ό,τι τραβάει η όρεξή σας από το μπουφέ μας μόνο με 7 ευρώ. Περιλαμβάνεται μαγειρευτό, συν σαλάτα της επιλογής σας από το μπουφέ, συν φρούτο και αναψυκτικό απεριόριστα. Φυσικά, μπορείτε να απολαύσετε και όλα τα νέα μας απίθανα snacks, τις υπέροχες σαλάτες, τα μοναδικά ορεκτικά και τα διάσημα ζυμαρικά μας. Ελάτε στο νέο, ανανεωμένο Μεντιτερανέ, πρότυπο εστιατόριο, μαγειρίο μεσογειακής διατροφής. Αγίου Νικολάου 29, στο λιμάνι Κορίνθου. Τηλέφωνα 27410 73232 έως 5. Μας βρίσκεται και στο www.mediterranet.gr, στο Facebook και στο Twitter. Τα φετινά Χριστούγεννα κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας που θα σας μείνει αξέχαστο. Το Ireon Tours στο Λουτράκι με την πολυετή πείρα του σχεδίασε για εσάς μια μοναδική πενταήμερη εκδρομή στο Μπόροβετς, το ομορφότερο χιονοδρομικό κέντρο της Βουλγαρίας. Γνωρίστε τη Σόφια και τη Φιλιππούπολη, τις σημαντικότερες πόλεις της Βουλγαρίας με τοπικούς ξεναγούς. Όλα αυτά μόνο με 235 ευρώ το άτομο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 27440-21062 και 23769. Ireon Tours στο Λουτράκι. Γεύσεις μιας άλλης εποχής. Μυρωδιές, όλο παράδοση και γλύκα. Καφέ γλυκοπολίων, γλυκίν βραστών. Ό,τι πιο γλυκό και παραδοσιακό στο κέντρο της Κορίνθου. Σπύρος Γεωργίου. Μεταφορές μετακομίσεις. Με υπεύθυνη εργασία και εξειδικευμένο προσωπικό φορτοεκφόρτωσης αναλαμβάνουμε την ασφαλή μεταφορά επίπλων και βαρέων αντικειμένων με τακτικά δρομολόγια που καλύπτουν την Πελοπόννησο και την Αθήνα. Στις δραστηριότητές μας ανήκουν και το αμπαλάζ και η συσκευασία των μεταφερομένων αντικειμένων. Σπύρος Γεωργίου. Μεταφορές μετακομίσεις. Θα μας βρείτε στο Περιγιάλι, έναντι ταχυδρομείου και στα τηλέφωνα 27410 88
588 και 6944-256-574. Ασφαλίστε την περιουσία σας με σειρώμενες φυσαρμόνικες ασφαλομετάλ. Απαραβίαστες, εύκολες στη χρήση, εμφανίσιμες. Ασφαλομετάλ κλένιας και νιώστε σιγουριά. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά από, το, έτσι, από τη μικρή διαφημιστική ανάσα που είναι απαραίτητη όπως και να το κάνουμε. Για όσους ανοίξατε τους τηλεοπτικούς σας δέκτες τώρα, να σας πω ότι εδώ και περίπου, είναι πόσο περίπου, 40 λεπτά, κάπου εκεί γύρω στις 3 και 10 ξεκινήσαμε, συζητάω με την Μαρία Τιθελερίτη και τη Μάγια Τιφουριώτη πώς βιώνει την κρίση η γυναίκα, τι θέση μπορεί να πάρει απέναντι στην κρίση η γυναίκα, και βέβαια σχολιάζουμε και την πολιτική επικαιρότητα, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε αυτό. Να είχαμε μείνει λοιπόν, κυρίες μου, σε αυτό που λέγαμε σχετικά με, το, με την πολιτική κατάσταση, σωστά, και είχαμε σταθεί και στο θέμα το πώς στέκεται η οικογένεια, ο πολίτης γενικότερα, Μαρία Θελερίτη, απέναντι στην κρίση, τι επέτρεψε ο πολίτης στο πολιτικό σύστημα, τι δεν επέτρεψε και πόσο μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα σήμερα. Λοιπόν, να έρθουμε λιγάκι, να τελειώσουμε λίγο τα πολιτικά, γιατί θέλω να πάμε πάλι μετά στο κομμάτι εκείνο το κοινωνικό, γιατί όπως είπαμε και στην κουβέντα μας, δεν είναι μόνο πολιτική κρίση, έχουμε και κρίση αξιών, και όλο αυτό το βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρός σας, ζητά εκλογές. Πιστεύει ότι είναι κατάλληλη και το πιστεύετε και εσείς ότι είναι κατάλληλη αυτή η χρονική συγκυρία να ξαναπάμε πάλι σε μια νέα εκλογική αναμέτρηση, και αν όντως συμβεί αυτό θα προσδώσει την αυτοδυναμία στο ΣΥΡΙΖΑ ούτως ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει όλα αυτά τα οποία λέει. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Νομίζω ότι όσο κάθε μέρα που περνάει είναι χειρότερη για τη χώρα, και γι' αυτό βάζει ο πρόεδρός μας την τις εκλογές. Μέχρι τώρα δεν τις είχε βάλει. Θεωρώ ότι εδώ και 2 εβδομάδες περίπου μπαίνει πάρα πολύ έντονα το κομμάτι των εκλογών. Πάντα το έλεγε το θέμα των εκλογών. Απλά δεν το είχε βάλει με την. Και ουσιαστικά αμέσως μετά τις εκλογές, θα έλεγα, λειτουργήσε με την προοπτική νέων εκλογών. Ναι, με την έννοια ότι, επειδή σας προείπα και προηγουμένως, ότι θεωρούμε ότι όσο περνάει και όσο εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα, τόσο πιο καταστροφικά είναι για τον ελληνικό λαό. Τόσο υπάρχει αποσύνθεση της κοινωνίας μας και δεν ξέρουμε που μπορεί να μας οδηγήσει αυτό το πράγμα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, όσο πιο γρήγορα φύγουν, τόσο έχουμε περισσότερες δυνατότητες να μπορούμε να αυτή την αποσύνθεση της κοινωνίας να τη συνθέσουμε και να δούμε λίγο πώς θα βγούμε από αυτή την κρίση. Γι' αυτό και γίνεται ένας μεγάλος αγώνας και για την επεξεργασία ενός προγράμματος που έχει, κατά τη γνώμη μου, τρία σοβαρά σκέλη. Το ένα είναι το κομμάτι της ανακούφισης όλων αυτών του λαού, δηλαδή, που βιώνει αυτή την κρίση. Λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι, αν θέλετε, είναι αυτό που είναι το πρόγραμμά μας, δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε, και βάζει 5 βασικά σημεία με κύριο στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτάρκεια και δεν μπορούμε να μιλάμε, είμαστε μια χώρα που δεν παράγουμε. Άρα λοιπόν δίνει μεγάλη έμφαση. Και το τρίτο κομμάτι αυτό είναι ότι το κάνουμε μέσα από την ανάγκη που έχει εκφραστεί από τον ίδιο το λαό για τη δημιουργία ενός ενιαίου, αν θέλετε, κόμματος που έχει πλατιά, έχει, ας πούμε, ακουμπάει στην κοινωνία μέσω όσο δυνατόν συστράτευση περισσότερων ανθρώπων σε αυτό το που είπα προηγούμενα, δηλαδή στο να μπορέσουμε να φύγουμε από την κρίση, δηλαδή να διαγράψουμε το μνημόνιο, να κυρώσουμε, λέει, το μνημόνιο και τις πράξεις του, να διαπραγματευτούμε τη δανειακή σύμβαση και να δούμε τι γίνεται με το χρέος,
Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα χτίσουμε, πώς θα δημιουργήσουμε την παραγωγή σκληρότητα στη χώρα. Η υπάρχουσα έτσι πολιτική κατάσταση και τα άλλα κόμματα λέγουν ότι αυτό δεν είναι ουσιαστικά εφικτό. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο αφού έχουν συμφωνηθεί, έχουν υπογραφεί πράγματα. Πώς θα το λειτουργήσει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ υπέρ των πολιτών της Ελλάδας? Νομίζω ότι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, άλλα είχαν υπογραφεί και άλλα ισχύουν, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, λέγανε ότι δεν υπάρχει θέμα επιμήκυνσης των αποπληρωμών και αυτή τη στιγμή συζητείται. Δεν υπάρχει θέμα μείωση των επιτοκίων. Δεν το έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, το έλεγε ο Βαρουφάκης. Το λέγανε και μια σειρά άλλοι, αν θέλετε, όχι κατεξοχήν αριστεροί οικονομολόγοι. Αυτά που λέγανε λοιπόν, που λέγανε είναι αδιαπραγμάτευτα, αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι οι ίδιοι οι δανειστές τα βάζουν στο τραπέζι. Άρα δεν ισχύει αυτό που λένε. Άρα λοιπόν όλα είναι ρευστά, να το πούμε έτσι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται. Μέσα σε αυτό την κατάρρευση της Ευρωζώνης, όπου χώρες προσπαθούν να λάβουν θέση, η Ελλάδα είναι απούσα. Και αυτό είναι πραγματικά ολέθριο για τη χώρα μας. Και αυτά τα 44 τόσο περίπου τα οποία θα έρθουν και περιμένουμε αν θα έρθουν, πότε θα έρθουν και δεν ξέρουμε τι θα αποφασιστεί τη Δευτέρα, πού θα χρησιμοποιηθούν, θα σωθεί η Ελλάδα με αυτά? Κοιτάξτε, αυτά δεν πάνε στην πραγματική οικονομία, το ξέρουμε όλοι. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος πηγαίνει σε ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, ένα άλλο μέρος πηγαίνει για να πληρωθούν τα χρέη του δημοσίου κύρια προς τους προμηθευτές και μεγάλους εργολάβους κτλ. Και πολύ, πολύ ένα μικρό κομμάτι μένει το οποίο θα πάει για αυτό που λέμε. Και τελικά, μα γιατί πιστεύεις ότι θα σωθεί? Μάλλον, τι αξίζει να σωθεί, τα χρήματα και οι ζωές? Τι θα σωθεί τελικά από αυτό που το περιμένουμε πώς και πώς τα 44? Έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν θα σωθεί κάτι, διότι εγώ δεν είμαι οικονομολόγος και είμαι και παντελώς άσχετη περί τα οικονομικά. Όμως αντιλαμβάνομαι, ανακεφαλοποίηση των τραπεζών σημαίνει τροφοδότηση των τραπεζών για τα δανεικά και αγύριστα, τα οποία κάποιοι κύριοι έλαβαν και τα έκαναν κότερα, Mercedes κλπ. Τα έχουμε δει και στη δικιά μας την κοινωνία. Αυτά λοιπόν εγώ και εσείς τα πληρώνουμε. Έτσι, για να ξεκαθαρίζουμε δηλαδή τι είναι αυτό το κομμάτι. Αν λοιπόν πιστεύω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει από όποιο πολιτικό κόμμα θελήσει και αναλάβει αυτό το βαρύ ρόλο του ξεκαθαρίσματος, θα πρέπει κάποια πράγματα να υποθούν και στους πολίτες. Ο πολίτης νομίζει ότι χρωστάμε έξω και πληρώνει εκεί και σκύβει το κεφάλι. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Χρωστάμε και σε αυτούς που τα έφαγαν εδώ. Είτε είναι τοπικές αυτοδιοικήσεις, νομαρχιακές, όλα αυτά που όλοι βγαίνουν άβρεχτοι. Αυτό πρέπει να καταλάβει πρώτα ο πολίτης για να αποκτήσει συνέστηση και συνείδηση του τι θα ψηφίσει. Και οποιαδήποτε κυβέρνηση, εθνική σωτηρία τη λέει η Μαρία, με τους ίδιους κοινωνικής, με ανθρώπους που έχουν συμμετάσχει στη διακυβέρνηση της χώρας κατά καιρούς, για μένα είναι άκυρη. Άρα λοιπόν θα είναι πρέπει άκυρη, να μην υπάρχει δηλαδή, τίποτα παλιό, είναι τίποτα πολύ πιο δύσκολο τώρα αυτό που συζητάμε. Να μπει... γιατί αυτόν που έχει τα πόστα του και τους ανθρώπους του, την ίδια δουλειά θα κάνει. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία εμπιστοσύνη πλέον σε όλους αυτούς τους κυρίους που παρήβλαιναν κατά καιρούς από τα κανάλια και τις παίρνανε τις στράτες αγκαλιά με κάποιους και με όλους αυτούς τους κομματικούς μηχανισμούς. Δεν τους έχω ουδεμία εμπιστοσύνη. Θεωρώ ότι βύθισαν τη χώρα στον όλεθρο και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να εξαφανιστούν αν δεν τιμωρηθούν. Αφού εξαφανιστούν και μετά, αφού εξαφανιστούν και μετά, χρειάζεται νοικοκύρεμα από ανθρώπους καθαρούς και πατριώτες, θα το βάλω μέσα σε, που να βάλουν μπροστά το κοινό καλό, το εθνικό συμφέρον, την αξιοπρέπεια των Ελλήνων και της χώρας και να νοικοκυρέψουν τη χώρα, γιατί όλα είναι εφικτά. Αρκεί να υπάρχει πρόγραμμα, στόχος, ιεράρχηση. Όχι να πηγαίνουμε έτσι, δηλαδή αυτό δεν είναι κυβέρνηση, αυτό είναι τσίρκο. Ουσιαστικά, λυπάμαι που το λέω. Ουσιαστικά πιστεύεις και η μεγαλύτερη πλειοψηφία του κόσμου πιστεύει ότι δεν λειτουργεί τίποτα. Απλά κάνουμε κινήσεις έτσι για να τις κάνουμε χωρίς να ξέρει κανένας τι γίνεται. Και αυτό βεβαίως έχει αντίκτυπο στην κοινωνία. Η κοινωνία η οποία δοκιμάζεται πάρα πολύ έντονα και να το βάλουμε εδώ. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που άνθρωποι έχουν δώσει τέλος της ζωής τους γιατί έχουν βρεθεί μπροστά από αδιέξοδα. Έχουμε μια κοινωνία όπου η βία πραγματικά έχει χτυπήσει κόκκινο. Επίσης
έχουμε μια κοινωνία όπου οι περισσότεροι είναι καταθλιπτικοί οι άνθρωποι, γυναίκες, άντρες, παιδιά, όπου η οικογένεια δεν παρουσιάζει συνοχή πλέον, γιατί μπήκανε τα ψέματα μέσα στην οικογένεια, διότι η μητέρα προσπαθεί με κάποιους τρόπους να βρει μια λύση στα δικά της προβλήματα, ο πατέρας επίσης, τα παιδιά δεν συζητούν, δεν κουβεντιάζουν, έχει χαθεί όλο αυτό το πράγμα η συνοχή της οικογένειας. Άρα λοιπόν εδώ οι δομές, οι σταθερές, έχουν πληγεί. Ναι, είναι λογικό, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι όταν περνάμε μεγάλη περίοδο οικονομικής κρίσης έχουμε και κρίσεις σε άλλα φαινόμενα. Και μην ξεχνάμε και τη βία στην οικογένεια, έτσι. Λοιπόν, και γι' αυτό εδώ στο πρώτο ερώτημα που θέσατε, πόσο επηρεάζουν τις γυναίκες η κρίση και τι κάνουν οι γυναίκες στην κρίση, μην ξεχνάμε ότι αν δούμε, μιας και 23 Νοεμβρίου είναι και η ημέρα βία κατά των γυναικών, να δούμε ότι πόσο έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα βίας μέσα στην οικογένεια, έτσι, και ιδιαίτερα της ενδοοικογενειακής βίας. Αυτό είναι, αντιλαμβάνεστε, όλη αυτή η κρίση δημιουργεί αυτά που λέγατε προηγουμένως, και άρα αυτό έχει και συνέπειες για την ίδια τη γυναίκα και για τα παιδιά. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να δούμε πώς σε αυτή όλη την ανασύνθεση της κοινωνίας μπορούμε πραγματικά να ξαναχτίσουμε ένα νέο αξιακό σύστημα, το οποίο πραγματικά να βασίζεται σε ιδέες που πολλοί και από το παρελθόν έρχονται και είναι επίκαιρες κατά τη γνώμη μου, δηλαδή πώς να εξελιχθεί αυτό που λέμε η εκμετάλλευση από άνθρωπο σε άνθρωπο, έτσι, και πώς πραγματικά ο άνθρωπος να είναι το επίκεντρο, αν θέλετε, αυτό που πρέπει όλοι να αγωνιζόμαστε για να έχουμε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών. Και εκεί πραγματικά και τα δύο φύλλα, κατά τη γνώμη μου, θα βρουν και αυτό που λέμε ισότητα των φύλων. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Η κρίση μπορεί να μας, ξαναφέρει, αν θέλετε, στην επιφάνεια πράγματα που ήσαν θαμμένα. Αλλά απ' την άλλη, για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να βγούμε από την κρίση. Και για να βγούμε από την κρίση, κατά τη γνώμη μου, δεν περιμένουμε ούτε φωστήρες, ούτε ανθρώπους που θεωρούμε ότι είναι, πώς να το πω, έρχονται από το διάστημα και θα μας βγάλουν. Εγώ νομίζω ότι μέσα από το λαό υπάρχουν άνθρωποι. Αν ο λαός πραγματικά υπάρχει ένα μαζικό, αν θέλετε, κίνημα και ελέγχει αυτούς που θα αναλάβουν την εξουσία αύριο, τότε εγώ νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Η καλύτερη ηγεσία του κόσμου να έχεις, αν δεν υπάρχει κοινωνικός έλεγχος από τον ίδιο τον λαό, δεν διασφαλίζεται, αν θέλετε, σωστά, η απόσταση μεταξύ εξουσίας και λαού. Αυτό το πράγμα μόνο η συμμετοχή το διασφαλίζει, και κατά τη γνώμη αυτός πρέπει να είναι ο στόχος που πρέπει να έχουμε για οποιοδήποτε, αν θέλετε, νέο πολιτικό φορέα προκύψει, τη συμμετοχή του ίδιου του λαού και τον έλεγχο του λαού στην άσκηση εξουσίας, αν θέλετε, για να μιλήσω, μόνο ΣΥΡΙΖΑ, να μιλήσω γενικότερα. Αυτή είναι η ιδανική εικόνα και η ιδανική λύση, και κανένας δεν μπορεί να διαφωνήσει με αυτό. Που αυτό όμως θέλει να το δουλέψουμε. Όμως, εγώ λέω να μην πάμε στο επίπεδο το κεντρικό. Να δούμε πώς λειτουργούμε σαν πολίτες στην πόλη μας, στο χωριό μας κτλ. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι η δουλειά που πρέπει να γίνει για να ξαναγίνει ο πολίτης πολίτης είναι Ηράκλειος Άθλος. Από τη στιγμή λοιπόν, και εγώ το θέτω σαν ερώτημα, είναι και απορία μου και είναι και επίσης και ζητούμενο για μένα. Όταν εδώ πρέπει να αρχίσεις να σκουπίζεις από το πεζοδρόμιο μέχρι να ενδιαφέρεσαι για το δέντρο που μπορεί να πέσει ένα κλαρί και να σκοτώσει κάποιον, για τον κάδο που δεν αδειάζει σωστά, για τα σήματα, για χίλια δύο πράγματα. Αυτό σημαίνει πολίτης. Δεν σημαίνει κάθομαι στο σπίτι και βλέπω τηλεόραση. Σημαίνει όμως πολίτης, σημαίνει και αξίες. Με ποιες αξίες λοιπόν θα πρέπει να λειτουργήσει αυτός ο πολίτης? Με το εγώ του θα αποτύχει. Πρέπει να δει σφαιρικά ο καθένας από εμάς, και πολύ περισσότερο οι νέοι, τα νέα παιδιά, να δουν το κοινωνικό σύνολο σαν έναν πυρήνα δημιουργίας, οράματος, να χρησιμοποιήσω τη λέξη, εκεί είναι το εδώ όραμα. Πηγαίνει το στο πυρήνα δημιουργίας και αυτοσχεδιασμού, αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας, παραγωγής ιδεών που θα παράγει και πολιτική. Διότι αυτή τη στιγμή πολιτική δεν παράγεται, κατά την άποψή μου. Πάντως, γίνονται κινήσεις και στην περιοχή μας, και πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί δεν είναι όλα πραγματικά έτσι από τη μία πλευρά μαύρα.
Βλέπουμε νέα παιδιά να λειτουργούν σε χώρους, βλέπουμε χώρους. Η Σβούρα, για παραδείγματος χάρη. Βλέπουμε και τα περιβολάκια, τα παιδιά που στην πλατεία και άλλες ομάδες που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να προβληματιστούν, να συζητήσουν. Είναι πολύ σημαντικό να συζητάμε πλέον, γιατί είχαμε σταματήσει να συζητάμε μέχρι πριν λίγο καιρό, και αυτή η έννοια του εμείς να καλλιεργείται όλο και περισσότερο. Είδαμε παιδιά στους δρόμους, μπορεί να μην ήταν ανθρώπους στους δρόμους, μπορεί να μην ήταν αυτό το μεγάλο νούμερο, αλλά βγήκε ο κόσμος στους δρόμους. Και αυτό μας δίνει έτσι μια ελπίδα. Και θα ήθελα έτσι με αυτό το ωραίο έτσι να σου πω κάτι. Δεν θα έπρεπε αυτό να γίνεται τη στιγμή που έχει φτάσει ο κόμπος στο σχτένι. Δεν το συζητώ. Στο δρόμο θα έπρεπε να διεκδικούμε αυτά που πιστεύουμε ότι μας ανήκουν ή να διαμαρτυρόμαστε για πράγματα που δεν γίνονται σωστά. Πάρα πολύ πιο συχνά από ό,τι το κάνουμε. Δεν το συζητώ έτσι. Αυτό, γιατί θα έπρεπε όταν, αυτό βλέπουμε, είναι η όταν βλέπουμε επιστροφή στον εργασιακό μεσαίωνα, να τον έχουμε και να το βιώνουμε μέσα από τη μαύρη εργασία, να μην υπάρχει κανένα δικαίωμα πια, κανένα κεκτημένο, θα έπρεπε όλοι να είναι στους δρόμους γι' αυτό. Όταν βλέπουμε άλλα πράγματα, όταν βλέπουμε ένα κέντρο μεταναστών, το οποίο ουσιαστικά υπολειτουργεί σε συνθήκες άθλιες, θα πρέπει όλοι να λειτουργήσουμε πάνω σε αυτό. Όταν βλέπουμε την αγορά της πόλη μας να πεθαίνει μέρα με τη μέρα, πρέπει όλοι να λειτουργήσουμε επάνω σε αυτό. Πρέπει δηλαδή να, τι να κάνουμε, να συμμαχήσουμε. Για μένα αυτή είναι η λέξη που θα ήθελα να περάσω προς τα έξω στον κόσμο και με αφορμή τις πολύ ωραίες τοποθετήσεις σας. Πρέπει να συμμαχήσουμε. Δεν είμαστε εχθροί. Ακριβώς. Σε όλα τα επίπεδα. Γιατί εάν συμμαχήσουμε θα γίνουμε και πιο δυνατοί. Και να μην φάμε την καραμέλα του κοινωνικού αυτοματισμού. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, και ήταν και στην εκπομπή που είχα ξαναέρθει πάλι, δεν φταίει ας πούμε ο δημόσιος υπάλληλος για την κατάντια και ο επιχειρηματίας να μπορεί να δείχνει την ευθύνη στο δημόσιο υπάλληλο. Φταίει το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Μα αυτό ουσιαστικά υπάρχουν θέλει. Καλοί δημόσιοι υπάλληλοι, καλοί επιχειρηματίες, καλοί και κακοί, ξεκάθαρη κοινωνική κατηγορία. Άρα λοιπόν ο κοινωνικός αυτοματισμός αυτή την περίοδο θα, πώς να το πω, θα ενταθεί και άρα αυτό που λέτε πρέπει να συμμαχήσουμε ενάντια σε αυτούς που θέλουν να μας χωρίσουν, γιατί ο εχθρός είναι άλλος. Δεν είναι ο γειτονάς μας που έχει διαφορετικό επάγγελμα. Και διαφορετική έτσι. Ιδεολογία. Έτσι, και διαφορετική δεν το συζητούμε. Έτσι, πρέπει να συμμαχήσουμε, πλέον, ξέρετε. Αν θέλουμε να φύγουμε από αυτό το πράγμα που θα μας καταστρέψει την κυριολεξία. Οι μεγαλύτερες μάχες πλέον στα τραπέζια, στις παρέες, στις εξόδους, στις συντροφιές, δεν είναι η πολιτική ιδεολογία, γιατί δεν υπάρχει πια. Και αυτό ίσως είναι μια ευκαιρία σε αυτό που προαναφέραμε σε όλη την εκπομπή Μάγια. Ξέρετε τι λέτε, δεν υπάρχει κομματικοποίηση, αυτό συμφωνώ. Αλλά πολιτική ιδεολογία υπάρχει. Ακόμα θέλετε, με την έννοια, με την έννοια με την παλιά έννοια όρου το λέμε. Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει. Έτσι ναι. Και αυτό δεν είναι υπάρχει το όμως, όμορφο για μας. Έτσι όπως λειτουργήσαν τα κόμματα όμως μέχρι χθες, τα οποία ουσιαστικά απογοήτευσαν. Κομματικοποίηση, έτσι, σωστά δεν τον υπάρχει. Κόσμο. Εξού και για μένα όλο αυτό το κομμάτι που μιας και αναφέρατε της αντίστασης των πλατιών, έδωσε ένα πολύ καλό μάθημα, θέλετε, και στους οργανισμούς τους κομματικούς και στα κόμματα. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι έβαλε το ζήτημα της δημοκρατίας και μάλιστα της άμεσης δημοκρατίας και εμπλούτησε, αν θέλετε, όλα αυτά τα κόμματα στο να έχουν και μία άλλη, ας πούμε, αν θέλετε, πτυχή που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τα κόμματα σήμερα. Τα οποία ήθελαν, γιατί υπάρχουν Ακριβώς. κόμματα τα οποία δεν τα άγγιξαν καθόλου. Μάγια. Είναι έτσι. Να σταθούμε στη... Εγώ φεύγω από τα κόμματα. Έτσι, αυτή τη στιγμή με έχουν κουράσει αφάνταστα και μια πολύ δεν τα πιστεύω. Στα κόμματα. Πιστεύω όμως ότι οι άνθρωποι μπορούν πάντα να συνεννοηθούν, ότι οι άνθρωποι έχουν τεράστιες δυνατότητες να δημιουργήσουν και να είναι αλληλέγγυοι και να είναι μαζί, να λειτουργούν σε ομάδες. Αυτό το πείραμα που ξεκίνησε από τις πλατείες και έγινε ανοιχτή συνέλευση πλατείας Περιβολάκια εδώ στην Κόρινθο και Σβούρα και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και πρωτοβουλία και γιατί και το κέντρο και όλα αυτά ομάδες, και αντιρατσιστικά και τα λοιπά. Σε όλους τους δήμους που είναι παντοπολία. Παράγει τόση πολλή δουλειά, όσο και να μην φαίνεται, γιατί και ο κόσμος είναι και χαμηλό προφίλ, δεν είναι να βγαίνουμε και να λέμε τα διάφορα. Όλες οι δημοτικές αρχές μαζί δεν έχουν καταφέρει στα δύο τελευταία χρόνια. Αυτό μπορώ να σας το εγγυηθώ εγώ στον τομέα τον κοινωνικό, της αλληλεγγύης και της συμπαράστασης στους ανθρώπους. Συμφωνώ. Αυτό για μένα, ο προορισμός του κάθε ανθρώπου είναι
Όχι για την ιστεροφημία, έτσι πώς θα περνάει σαν εικόνα στον άλλον όπως, που θα τον θυμάται κάποια στιγμή. Έτσι, έχουμε αγαπημένα πρόσωπα που τα θυμόμαστε, που έχουν φύγει και τα θυμόμαστε γιατί ήταν καλά, αποτύπωμα. Ήταν καλά. Λοιπόν, και εγώ θα κλείσω με ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα επί ευκαιρία του έτους Βρετάκου. Όταν θα κοιμηθώ βαθιά, θα είμαι ένα άσπρο χαμόγελο, ένα κλονάρι μυγδαλιάς. Πάρα πολύ ωραίο. Πάντα η Μάγια δίνει αυτό τον τόνο τον ιδιαίτερο στην κουβέντα μας. Μαρία, να κλείσουμε. Εγώ πραγματικά δεν είμαι εκφύσεως αισιόδοξη, αλλά μέσα από τον πεσημισμό μου θα ήθελα να πω ότι αν ενωθούμε μπορούμε να καταφέρουμε κάτι και νομίζω ότι μπορούμε. Έτσι. Λοιπόν, εμείς από εδώ οι γυναίκες, τρεις γυναίκες που συζητήσαμε, δεν ξέρω αν σας άρεσε η κουβέντα μας, εμάς μας άρεσε πάρα πολύ. Ξεφύγαμε λίγο από τα συνηθισμένα, από τις φωνές, πολιτικές κραυγές και όλο αυτό το πράγμα. Μιλήσαμε για την καθημερινότητά μας, για αυτό που νιώθουμε, για αυτό το οποίο βιώνουμε, βιώνετε κι εσείς στα σπίτια σας ως γυναίκες και όχι μόνο ως γυναίκες, ως οικογένεια. Θέλουμε να συμμαχήσουμε. Και αυτό θα βγει από εδώ, από αυτό το μήνυμα. Να συμμαχήσουμε όλοι μαζί. Η έννοια του εγώ έχει τελειώσει, δεν υπάρχει. Η έννοια του εμείς όμως είναι αυτή που θα μας φέρει αυτόν τον ήλιο που περιμένουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.